Δείπνω στο ρεστοράνο, γελαστός βούδας. Επιθεωρητής Πουαρό, στα χνάρια του ξυπνήματος της ροζ μπουάρ κούδας. Ο προβολέας πέφτει πάνω μας, χαρίζοντας σκότος στη σκιά μας. Η σκιά μας κρατά σημειώσεις στο πλοκάκι αντιήλης. Οι ατόφιες συζύγες καταδικασμένων αχάριστων φίλων μου φαντάζουν σαν πολλάκι με ψόφιες μύγες μπροστά σε ορδές πεινασμένων άπλιστων σκύλων. Μα συνδέει το μυστικό που όρισε την κατάδια μας. Πολλές φιλίες στήρες, μπορεί όμως μέσα από αυτές να γεννηθούν μικρά τερατάκια. Υπολογίζω το πόσο βαρετή μου φάνηκε μια έξοδος για μπύρες από το πόσο συχνά έχω ζητήσει να μου γεμίσουν τα πατατάκια. Αγγίζουμε κάθε υπαρξιακό μας μόνο με τα γάντια μας. Φυλάμε κάθε κόπρανό μας σαν τη συλλογή από διαμάντια μας. Ανακηρύσουμε φίλο κάθε κόπανο που θα δεχτεί να ακούσει την όποια απαγγελία μας με παρασιτικό αντάλλαγμα να κάνουμε πως ακούμε κι εμείς το δικό του μονόλογο. Σαν καθρέφτης πρόχειρης πρόβας μιας παράστασης που δεν θα ανέβει ποτέ. Είμαστε κόμβοι αναμετάδοσης ασυδοσίας. Οι σχέσεις μας είναι ρόμβοι. Οι σχέσεις των δύο συν το φόβο του άλλου συν τα εργαλεία μας. Η επικοινωνία μας είναι βόμβη. Αφαιρούμε τους κοινούς θορύβους και ό,τι μένει είναι ο χαρακτήρας μας και το άγγιγμα της μοίρας. Σουρόβλακες, έρχονται τα φόπλακες. Τρέφομαι με φρέσκα πτώματα χυψτεροειδών που τρέφονται με εικόνες χάμστερ και αστεροειδών. Όπως και με τη χρήση στεροειδών. Είναι η υπερτροφική μου πυραμίδα. Αν η σκέψη πιανόταν για υπερτροφή στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, θα έπρεπε να πουλάν e-books του Wittgenstein για τα γλωσσικά παίγνια και στα kibbutz να αντικαθιστούν την Klein Mind με τα φυσική με τη φυσική του Einstein και την παλιά διατριβή μου για τη σχέση θεωρίας παιγνίων και σχετικότητας, αναμειγνύοντας τη μοριακή γαστρονομία με το savoir vivre μιας απολεστήσας αρχοντικότητας. Είμαστε ό,τι τρώμε. Και έτσι τρώω τεράστιες ποσότητες από μεταλλαγμένα μπας και με δεχτεί ο ξαφιές στη σχολή για πρικισμένους νέους. Η σωστή χρήση της γλώσσας μας υπόσχεται καλή σύνταξη και ανθρώπους γερασμένους μα ακμαίους. Τι με νοιάζει αν θα έχω κάτι για να μαθαίνω στα εγγόνια μου. Καλά-καλά δεν ξέρω να δένω τα κορδόνια μου. Αμφιβάλλω και για την πιθανότητα που με θέλει να πεθαίνω στα χρόνια μου. Αυτός που πάσχει στην εφηβεία από σύνδρομο βαθμοθυρίας θα υποφέρει στα γεράματα από αυτό της συχνοουρίας. Καιρός να αποκόψουμε τους ανθρώπους από τη γη σαν να ήταν οι άνθρωποι γύρος και υδρόγειος ένας γιγάντιος οβελίας. Δεν αμφιβάλλω, παντού χωρούν αμφιβολίες και δυνατότητες αμφιβολίας. Αν όμως κρίνονται οι πράξεις εκ του αποτελέσματος, τότε όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις μου φαίνονται σαν μια μορφή εδέσματος.